Έχουμε Νικολακό. Ναι. Άντε, καλώς το να. Γεια σας, Αντώνη, τι κάνετε? Τίποτα. Έχει μια αγωνιστική, ναι. Μπήκε αγωνιστική. Ναι, έχει μια αγωνιστική. Δεν έχει οριστεί ακόμα. Ναι. Αλλά θα είναι μια αγωνιστική, ναι, πραγματικά. Θα την κάνω πάνω Χριστούγεννα, ε. Ανάμεσα αυτό, στην εβδομάδα αυτή. Ανάμεσα, ναι. Ναι. Ανάμεσα, ναι. Σου μια φορά εγώ θυμάμαι να έχει γίνει αυτό. Λογικά θα πάει και η επόμενη εμβόλυμη. Δηλαδή δεν θα κάνουν τη μέρα της πρωτοχρονιάς αγωνιστική, Κυριακή, αλλά θα την πάνε και αυτή φώτα. Και πριν τα φώτα, ξέρω. Έτσι, ναι. Θα τα δούμε, μπάς περιπτώσει, θα τα δούμε. Ναι, ναι, είναι λόγω του Μουντιάλ, στριμώχνονται τα πράγματα, είναι η αλήθεια. Βλέπω το καλεντάρι της χρονιάς, 22 Δεκεμβρίου, 22 παίζουν, 21. 21 παίζουν, είναι η επιστροφή. 21 ναι. Παίζουν, μπράβο. Ναι. Μετά η Χριστούγεννα 25 παίζουν και στις 28 παίζουν. 28, είδες. Και έχουν βάλει και 25 ή όχι, εμείς λέμε ότι μπορεί να βάλει. Όχι. 28, 21 παίζουν. 21, 28 είναι κάτι 28 άλλο. 28 παίζουν ναι. Και μετά πάνε 1η Γενάρη δεν παίζουν. Mm. Και παίζουν 4. Παίζουν 4. Okay. Βάλε και ένα κύπελο εκεί. Και μετά παίζουν 8. Εσύ λες ότι θα μπει αγωνιστική ανάμεσα 21 και 28. Εγώ λέω ότι θα μπει. Δεν είναι παιδιά, έχει μπει αυτό. Έχει δεν μπει είναι αυτό. Τι λέμε. Είναι πρώτο καλεντάρι είναι αυτό. Θα μπει αυτό. Ναι, είναι 21 η μία αγωνιστική. Sorry, παιδιά, γιατί δεν καταλαβαίνω και εγώ. 21-28. 21-28. Τετάρτες όμως. Τετάρτες. Ναι. Okay. Και μετά πάει πάλι Τετάρτη 4 του μηνός. Δηλαδή Κυριακή 25. Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά, Κυριακή πρώτη δεν έχει. Ναι, έχει αλλά έχει τις Τετάρτες. Ναι, όχι. Okay. Ενώ παλιά δεν είχε καθόλου, δεν είχε ούτε Τετάρτες, ναι. Τίποτα δεν είχε. Ναι, ναι. Και παίζουν μετά συνεχώς, πώς το λένε, κύπελα. Μετά έχει συνέχεια κύπελο. Mm-hmm. Ναι. Τέλος πάντων, αφού μιλάμε για τέτοια, πώς το λένε, ναι. προγράμματα ναι. Και αυτά, να πούμε ότι τελικά κάτι ξέρω Μαρινάκης που είναι πρόεδρος της Super League που εκεί έτσι έχει αποκτήσει και το δικαίωμα να πηγαίνει στην ΕΠΟ και ό,τι μπορεί το σώζει. Ό,τι μπορεί το σώζει. Τι έγινε. Δεν σώζονται όλα, αλλά ό,τι μπορεί το σώζει. Σήμερα ήταν να βάλουν εκτελεστικό, πώς το λένε... CEO. Ναι, χωρίς, πώς το λένε, διεθνή διαγωνισμό. Ναι. Ενώ οι σχετικές οδηγίες FIFA και UEFA λένε ότι πρέπει να γίνει διεθνής διαγωνισμός. Okay. Μόνο υπήρχε ένα δικαστήριο, αν θυμάμαι καλά, το οποίο είχε κερδίσει. Ναι, μπράβο. Και πήγε ο Μαρινάκης, έκανε φασαρία εκεί πέρα και σταμάτησαν και ξαναρχίζουν την Πέμπτη για να ξαναρωτήσει, λέει, η ΕΠΟ, τη FIFA και την UEFA, αν όντως πρέπει να γίνει διεθνής διαγωνισμός για εκτελεστικό διευθυντή κλπ. Ναι. Καλά, δεν βγαίνει άκρη βέβαια τώρα την ιστορία στην ΕΠΟ, αλλά τέλος πάντων ό,τι μπορεί σώζει, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Ζωή ρίψε και το ρεπορτάζ. Βγαίνουν διάλογοι, ζωή ρίψε και το ρεπορτάζ. Δηλαδή, μαθαίνεις, τσακωθήκαν, έγινε. 3-4 χρόνια ήταν. Ξέρουμε υποψήφιο Έλληνα για τη θέση του Φιλιππούση. Ανθρώπους που μπορεί να κάνουν. Εκατοντάδες. Αλλά σου λέω, ξέρουμε υποψήφιο. Δυνατό υποψήφιο. Όχι. Δεν χρειάζεται να μου πεις όνομα. Πρέπει να γίνει διαγωνισμό. Εγώ δεν ξέρω. Αν δεν ξέρεις το διαγωνισμό, τις προϋποθέσεις, αν γίνει ο διαγωνισμός. Θα πρέπει πτυχίο... να δούμε τι είναι. Εγώ ξέρω, κάποιον θέλει να βάλει. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω εντάξει. Γνωστό μας, το ξέρεις και εσύ. Σε τέτοιες... Ναι, προφανώς. Ναι. Αλλά δεν. Θα δούμε. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ας πούμε, όταν κάποιος φαινάει διαγωνισμό, πάνω από ότι υποψευόταν ότι υπάρχει φωτογραφική διάταξη. Η υποψία ήταν για τον Φιλιππούση. Θα ξαναβάλει. Ότι θα τον κρατούσαν. Ναι, αυτό θα έμενε. Αυτό μπορεί και να μείνει. Ναι, ο Φιλιππούση. Μπορεί και να μείνει μετά τον διαγωνισμό. Δεν αποκλείεται τίποτα. Αλλά η φασαρία έγινε για να μην ανανεωθεί σήμερα. Ναι. Γιατί ήταν πριν το θέμα. Σωστά. Και ήταν όλοι περίμεναν ότι θα ανανεωθεί. Τέλος πάντων, στα δικά μας τα πιο άμεσα το ρεπορτάζ τέλος πάντων. Να πούμε ότι συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο το Κυριακή 4 ώρα το μεσημέρι. Φαίνεται πως δεν θα αργήσουν πολύ οι διεθνείς. Φαίνεται πως θα είναι δηλαδή την Πέμπτη στο Ρέντι. Σχεδόν όλοι. Τουλάχιστον με βάση τον προγραμματισμό. Οπότε αυτό είναι καλό. Ναι. Για το Ρέτσο είπαμε χθες. Περίπου 15 μέρες θα γόνατο μείνει έξω. Γόνατο ήταν τελικά, ε. Γόνατο, ναι. Ναι. Γόνατο. Τώρα, επειδή φτάνουμε πλέον Παρασκευή, είναι 4-24 ώρα, πόσα είναι για τις μεταγραφές, ε. 4, δεν είναι για το τέλος. Το ένα φεύγει σήμερα. Εντάξει. Σχεδόν, αλλά τέλος ναι, Παρασκευή. Πάντων. 3 ουσιαστικά είναι για τελευταία μέρα.
από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει σχετική επιβεβαίωση, πρέπει να πω, αλλά μαθαίνουμε από περιβάλλον Κασάμι ότι θα γίνει τελικά η υπογράψη. Ναι. Αυτό μαθαίνουμε, περιμένουμε να έχουμε κάποια επιβεβαίωση από τον Ολυμπιακό που μέχρι τώρα δεν έχουμε. Δηλαδή πάνω από ότι συμφωνεί και ο Μίτσελ τότε. Ναι, προφανώς, εφόσον υπάρχει τέτοιο πράγμα, ναι. Τον είχε παίχτη, θυμόμαστε. Ναι. Και τον έβαζε και σε διάφορες θέσεις. Τον έβαζε μέχρι και εξτρέμ στο Champions League, αν θυμάστε, γιατί και τότε είχαμε πρόβλημα με εξτρέμ, είναι διαχρονικό αυτό το. Ναι. Και έβαζε τον Κασάμι και εξτρέμ. Είχε βάλει τον γκολ με την Juventus παίζοντας εξτρέμ, αν θυμάμαι καλά, τώρα 0. Τέλος πάντων, θα δούμε και με τα center back τι θα γίνει, με τον κεντρικό αμυντικό που κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, για να είμαι ακριβολογώ, γιατί είναι μια μισή ώρα, δεν νομίζω να άλλαξαν θεαματικά τα πράγματα. Μέχρι χθες τα μεσάνυχτα δεν είχε καταλήξει ο Ολυμπιακός σε παίχτη. Είχε μείνει εκεί με τον Ντεναγέρ, δεν έχει καταλήξει. Νομίζω ότι αν ξεψαχνίζουν εκεί τη λίστα, είναι 5-6 παίχτες, 7 πως είναι. Αν έχω καταλάβει καλά από την από την αναζήτηση που έχει γίνει, τρεις παίχτες έτσι ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή. Ο ένας είναι ο Πορτογάλος ο Έντγκαρ, ο άλλος είναι ο Γάλλος ο Τιμωτέ, το λέω εγώ, Κολοτζετζιά, κάπως έτσι λέγεται ολόκληρο. Ναι. Και ο τρίτος είναι ένας Άγγλος ο Μπένετ. Είναι και άλλοι, επαναλαμβάνω, 5-6 ελεύθεροι, καλοί παίχτες. Και αυτοί που λέμε και οι υπόλοιποι είναι καλοί παίχτες. Δηλαδή είναι όλοι, έχουν βιογραφικό, δεν είναι παίξε γέλασε. Αλλά όλου και κάτι έχεις να πεις για τον καθένα. Ξέρω εγώ, ο Έντγκαρ, που για μένα είναι ένας καταπληκτικός στόπερ, είναι στον ένα το μήνα από το χιαστό. Δηλαδή κανονικά τώρα είναι να παίζεις. Στους χιαστούς κανονικά είναι 8, άντε να πεις 9 μήνες πρέπει να παίζεις. Ναι. Παίρνεις ένα ρίσκο όμως. Βέβαια. Κατά βάση τον παίρνεις τον παίχτη για πιο μετά, όχι για τώρα. Τώρα πρέπει να κάνει, ας πούμε, σιγά σιγά να μπει. Ο Μπένετ, ο Άγγλος, ένας παίχτης που έχει παίξει 5 χρόνια Premier League, έχει να παίξει καιρό. Δεν τα έχει καλά με τον προπονητή του. Σόνς έχει να παίξει πολύ καιρό. Ο Τιμωτέ, ναι. Ο Τιμωτέ είναι σε μια πτώση στην καριέρα του. Ναι. Έχει φτάσει να παίζει σε Βίλι, ξέρω εγώ και λοιπά, καλές ομάδες. Είναι σε μια πτώση στην καριέρα του. Έπαιξε τέτοια που σε πολλές γαλλικές ομάδες. Έχει αλλάξει αυτός πολλές ομάδες. Έχει και όχι μόνο γαλλικές. Έχει πάει σε Βίλι, έχει πάει στο Μεξικό. Ναι, μοιάζει δηλαδή να μην το κράτησε κανένας, να μην έμενε εκεί. Εντάξει, είναι και 30-31 πόσο είναι. Εντάξει, δεν είναι. Ναι. Παίζει και αριστερός μπακ και αριστερός στόπερ. Όλοι οι παίχτες αυτοί έχουν ένα πολύ καλό βιογραφικό. Δηλαδή, υπό άλλες συνθήκες θα έλεγες ότι δύσκολα θα μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει το Μαγκαλά που είχε 35 εκατομμύρια μεταγραφή, ξέρω εγώ, του Manchester City κλπ. Αλλά όλοι κάτι έχουν που... Yeah, γι' αυτό δεν κάνει και αυτό και είμαστε 27 Σεπτεμβρίου που ψάχνουν ομάδα. Ναι, δεν είχαν κάτι, προφανώς θα είχαν μια ομάδα. Είναι πως το λένε, έχουν κάποιους ενδιασμούς, μετά σκέφτονται ότι έχουμε να παίξουμε 12 μάτς και από τα 12 μάτς όποιος και αν έρθει είναι ζήτημα αν θα είναι έτοιμος να παίξει τα μισά, έτσι δεν είναι. Για να δούμε καιρό. Ιανουάριο κάποιον που να είναι έτοιμο πόλεμος και να μην τον χρησιμοποιήσουμε. Ναι, μήπως να το αφήσουμε και τέτοια. Δεν, τα αφήνουμε. Ναι. Ναι. Μα όχι, δεν είναι σε τέτοια φάση. Εγώ πάντως καταλαβαίνω το εξής. Αυτό που λέει ο Κάρπατ συμφωνώ 100%. Αν έχεις μείνει τρεις μέρες πριν από το κλείσιμο και των ελεύθερων και δεν έχεις βρει ομάδα, εντάξει, κάτι τρέχει, ρε φίλε. Μα είπαμε, είναι δεδομένο από την που ο άλλος είναι στα τραυματίας, ο άλλος έχει να παίξει καιρό, κάτι έχουν σίγουρα. Εφόσον κάτι είναι έχουν. Και με play, είναι με εδώ, play-off. Εδώ, το ολόκληρος εδώ ο Ντεναγέρ που 35 συμμετοχές στην εθνική Βελγίου, όχι παίξε για Βελγίου, 27 χρονών και έκλεισε χθες. Χθες έκλεισε. Ναι. Λοιπόν, είναι πολλά. Υπάρχει και το άλλο, το ότι τώρα πλέον έχεις πολλούς κεντρικούς χαφ, όπως λέγαμε τις προάλλες, έχεις και το Σαμασέκου, αν πάρεις και τον Κασάμι έχεις κι άλλον και μπορεί ο Εμβιλά να σε βοηθήσει σε κάποια μάτς, άμα χρειαστεί. Αυτό βλέπω, να βγαίνει ο Εμβιλά στα στόπερ.
Άμα χρειαστεί, έχεις και αυτή την επιλογή. Έχεις δηλαδή τρεις κλασικούς, τους δύο Αφρικάνους και το Σοκράτη. Μπορεί να σε βοηθήσει ο Εμβιλά, άμα χρειαστεί. Τώρα... Ο Βερσάλικο βοηθάει εκεί πέρα. Βοηθάει, αλλά καλύτερα είναι να παίζει στόπερ με τρεις, να παίζει δεξί στόπερ. Ναι. Πιστεύω ότι σε θέση δεξιού στόπερ θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλό σε άμυνα τριών. Ναι. Πάρα όμως, πάρα πολύ καλό όμως, γιατί το σύγχρονο ποδόσφαιρο έτσι παίζεται με τρεις στόπερ. Δηλαδή οι δύο ακραίοι στόπερ πρέπει να είναι back περισσότερο παρά στόπερ. Έτσι γίνεται το μοντέρνο ποδόσφαιρο. Φύλακα που ρωτάνε όλοι, Τζολάκης. Τερματοφύλακα δεν προκύπτει ότι θα ψάχνετε. Πάμε. Δεν προκύπτει. Ήταν την περίπτωση του, για ξένους ψάξανε. Δεν έχουν βρει κάτι, πράγματι δηλαδή θα έπρεπε να πάρεις κάποιον που να λες α, ο Πασχαλάκης που χάλασε. Ο Πασχαλάκης είναι μια περίπτωση, την ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά έχει φτάσει 27 ο μήνας. Πότε ναι, μπορείς. Λέω που χάλασε και δεν έκλεισε μέχρι τις 27. Για τον Πασχαλάκη νομίζω ότι υπάρχουν και αντιδράσεις. Από τον κόσμο φοβόνται. Από τον κόσμο, μάλιστα. Ναι, υπάρχουν και αντιδράσεις από τον κόσμο, είναι και θέμα... ξέρεις σου λέει μου ταιριάζει, είναι ακριβώς αυτό το οποίο θέλω, που στα, με τα πόδια ας πούμε ποτέ δεν ήταν το καλύτερό του, που εγώ θέλω έναν τερματοφύλακα να παίζει μπάλα, το γυρίζω ξέρω εγώ και λοιπά. Πάντως στην εθνική μου πάνε τα μια χαρά. Είσαι ένα άνθρωπος. Και ευδιάθετος και γυμνασμένος και πλαστικός και ήταν σαν... Ήταν ευδιάθετος. Ναι, γιατί όχι. Έγινε. Έτσι μου πάνε. Πάμε για ειδήσεις. Άντε, τα λέμε.